Όλοι γνωρίζουμε πια την κλασική θεωρία της μεγάλης έκρηξης, μέσα από την οποία, όπως πιστεύουμε σήμερα, γεννήθηκε το παρατηρούμενο σύμπαν μας. Η θεωρία αυτή, αν και μας διηγείται το πώς εξελίχθηκε το σύμπαν μετά το μεγάλο κοσμικό μπαμ, δεν μας λέει τίποτα για το υλικό που προϋπήρχε αυτής της μεγάλης έκρηξης, ούτε και για το τι την προκάλεσε. Βέβαια, πάντα πλανιόταν πάνω από την επιστημονική σκέψη το φιλοσοφικό δόγμα ότι τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Η σκέψη αυτή όμως έβρισκε αντίθετη τη δυτική θεολογία, η οποία θεωρούσε αιρετική κάθε προσπάθεια επιστημονικής ερμηνείας της προέλευσης της ορατής ύλης του σύμπαντος, θεωρώντας ότι πίσω από τη μεγάλη έκρηξη υπήρχε μόνον ο Θεός. Η δυτική αυτή θεολογική άποψη μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα από χριστιανούς θετικούς επιστήμονες, οι οποίοι πίστευαν ότι με τον τρόπο αυτό αποδείκνυαν επιστημονικά την ορθότητα των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία διηγούνταν το πώς γεννήθηκε το σύμπαν. Η άποψη αυτή βέβαια έβρισκε αντίθετο τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο οποίος μέσω του Μεγάλου Βασιλείου, στην πρώτη ομιλία του εις την Εξαήμερον, υπεραμείνεται της ιδέας της ύπαρξης ενός υλικού, το οποίο προϋπήρχε της δημιουργίας του σύμπαντος. Τελικά όμως, κάτω από το κοινωνικό βάρος της θεολογικής δυτικής άποψης, η επιστήμη υπέκυψε και ως εκ τούτου η ύλη εμφανιζόταν στο αισθητό συμπαντικό προσκήνιο σαν ένα επιστημονικό και θεολογικό θαύμα, η διερεύνηση της προέλευσης του οποίου δεν ήταν έργο της επιστήμης, αλλά των φιλοσοφικών και θεολογικών στοχασμών. Η επιστήμη όμως δεν υπόκειται σε θεολογικά δόγματα και το μεγάλο αυτό επιστημονικό κενό επιχειρεί να το καλύψει σήμερα η πληθωριστική θεωρία, εισάγοντας μία σειρά νέων ιδεών και φυσικών καταστάσεων. Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές ιδέες αυτής της σύγχρονης κοσμολογικής άποψης. Όπως πιστεύουμε σήμερα, οι τέσσερις δυνάμεις που παρατηρούνται μέσα στο σύμπαν, δηλαδή η βαρύτητα, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η ισχυρή και ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση, τις πρώτες στιγμές της ζωής του σύμπαντος ήταν ενωμένες σε μία και μοναδική δύναμη. Η δύναμη αυτή τις επόμενες ελαχιστότατες στιγμές της ζωής του σύμπαντος διασπάστηκε και έτσι δημιουργήθηκαν οι δυνάμεις που γνωρίζουμε σήμερα. Ως αίτιο της διάσπασης της μιας και μοναδικής δύναμης που υπήρχε στην αρχή της συμπαντικής ζωής, σήμερα θεωρούνται ότι είναι κάποια πεδία, τα οποία ονομάζονται πεδία Higgs, από το όνομα του Σκοτσέζου φυσικού Peter Higgs, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο οποίος πρώτος τα επινόησε. Όπως γνωρίζουμε σήμερα, η ενέργεια ενός πεδίου είναι συγκεντρωμένη σε ένα σύνολο ομοειδών στοιχειωδών σωματιδίων, τα οποία και το δημιουργούν. Έτσι ακριβώς και η ενέργεια των πεδίων Higgs είναι μαζεμένη σε ένα μεγάλο αριθμό σωματιδίων, τα οποία ονομάζονται αντιστοίχως σωματίδια Higgs. Η ιδέα ύπαρξης των πεδίων και των σωματιδίων Higgs είναι ένα από τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται μια νέα φυσική θεωρία. Η θεωρία του πληθωρισμού, που έχει ως στόχο της να διερευνήσει τόσο το τι υπήρχε πριν από τη μεγάλη έκρηξη, όσο και τα φυσικά φαινόμενα που τη δημιούργησαν. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο θεμελιώνεται η θεωρία του πληθωρισμού είναι η ύπαρξη μιας νέας παράξενης κατάστασης της ύλης που προϋπήρχε της αισθητής δημιουργίας, την οποία ονομάζουμε ψευδοκενό. Μέσα από το υλικό αυτό, όπως πιστεύουμε σήμερα, αναδύθηκε το αισθητό και μετρήσιμο σύμπαν που έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μας περιβάλλει σαν ένα τεράστιο κοσμικό μπαλόνι. Τι είναι όμως το ψευδοκενό? Το ψευδοκενό είναι και αυτό ένα πεδίο, παρόμοιο με το πεδίο Higgs, που το ονομάζουμε επίσημα πεδίο πληθωρισμού. Μην ξεχνάμε
ότι ο πληθωρισμός στην καθομιλουμένη σημαίνει κατά περίπτωση αύξηση, φούσκωμα ή διαστολή. Αυτή την παράξενη κατάσταση της ύλης που προϋπήρχε του αισθητού μας σύμπαντος, αν τη μελετήσουμε για μικρά χρονικά διαστήματα, μοιάζει σαν να είναι σταθερή. Αν όμως τη μελετήσουμε για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, θα αντιληφθούμε μέσα της πολύ μεγάλες αναταραχές. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψευδοκενού που το ξεχωρίζει και το διαχωρίζει από την υπόλοιπη ύλη είναι μια παράδοξη για τα κλασικά πρότυπα ιδιότητά του. Όπως γνωρίζουμε, σε ένα συνηθισμένο υλικό ονομάζουμε πυκνότητα της ενέργειάς του το άθροισμα των ενεργειών όλων των σωματιδίων που το αποτελούν, διαιρεμένο δια του χώρου που αυτά καταλαμβάνουν. Σύμφωνα με την επικρατούσα κλασική επιστημονική λογική, αν ο όγκος του χώρου που περιέχει αυτή την ενέργεια αυξηθεί και παράλληλα η ενέργεια μείνει σταθερή, τότε η πυκνότητα ενέργειάς του θα μειωθεί. Το περίεργο όμως είναι ότι στην περίπτωση του ψευδοκενού παρουσιάζεται μία παράδοξη ιδιότητα. Ακόμη και αν ο χώρος μεγαλώνει, η ενεργειακή πυκνότητά του, όπως ξέραμε μέχρι σήμερα, δεν μικραίνει, αλλά παραμένει πάντοτε σταθερή. Η ιδέα ενός υλικού, το οποίο μπορεί να διαστέλλεται συνεχώς, διατηρώντας όμως σταθερή την ενεργειακή του πυκνότητα, είναι σαφώς αντίθετη με τα αισθητά και κλασικά πρότυπά μας. Εφόσον όμως το ψευδοκενό αποτελεί μια έστω και παράδοξη κατάσταση της ύλης, είναι λογικό επακόλουθο να μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα του, κατά από κάποιες συνθήκες, περιοχές πραγματικού κενού. Δηλαδή, αφού το ψευδοκενό είναι μια κατάσταση ύπαρξης, μέσα του μπορούμε να διακρίνουμε κατά περίπτωση κάποιες περιοχές στις οποίες αυτή η παράδοξη ύπαρξη παίρνει ελαχιστότατες τιμές. Τι σημαίνει όμως κενό του ψευδοκενού? Σημαίνει μια περιοχή που μέσα της δεν υπάρχει καθόλου ενέργεια? Δηλαδή μια περιοχή που η ενέργειά της έχει συνεχώς την τιμή μηδέν? Ασφαλώς και όχι. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο από την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ. Η αρχή αυτή μας λέει ότι ένα μέγεθος, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα ενέργειας, δεν μπορεί να έχει συνέχεια την ίδια τιμή, δηλαδή την τιμή μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι μια περιοχή κενού μέσα στο ψευδοκενό δεν είναι μια περιοχή που η ενέργειά της είναι συνέχεια μηδέν, αλλά αντίθετα μια περιοχή που παρουσιάζει μια ελάχιστη τιμή της πυκνότητας της ενέργειάς της. Μέσα σε αυτές τις περιοχές του ψευδοκενού, όπως περιγράφει η θεωρία, δημιουργήθηκε μια ισχυρότατη αποστική δύναμη, η οποία είναι το αίτιο το οποίο δημιουργεί μια εκπληκτικά γρήγορη διαστολή του κενού χώρου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ταχύτατα διαστελόμενη φυσαλίδα κενού μέσα στο υλικό του ψευδοκενού. Όπως υπολογίζουμε σήμερα, τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση του σύμπαντος, οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο και έτσι σε απειροελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου διπλασιάστηκαν οι διαστάσεις του σύμπαντος. Την ταχύτατη αυτή διαστολή του νεαρότατου τότε σύμπαντος, ο σπουδαίος φυσικός και κοσμολόγος Άλαν Γκουθ την ονόμασε πληθωρισμό και έτσι έγινε ο πατέρας της θεωρίας του πληθωρισμού. Ας δούμε όμως το πώς εξελίχθηκε το προηγούμενο φαινόμενο. Σιγά σιγά οι διαστελόμενες φυσαλίδες του πραγματικού κενού γέμισαν το χώρο του συμπαντικού ψευδοκενού, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που μοιάζει σαν το βράσιμο του νερού. Οι φυσαλίδες, κατά κύματα, εμφανίστηκαν σε νέες τυχαίες θέσεις στο χώρο. Αρχικά, οι δημιουργούμενες φυσαλίδες ήταν μικρές,
ενώ στη συνέχεια μεγάλωσαν με ταχύτητα που πλησίαζε την ταχύτητα του φωτός. Η διαστολή αυτή συνεχίστηκε μέχρι ότου οι φυσαλίδες γέμισαν όλο το χώρο. Στο εσωτερικό των φυσαλίδων επικρατούσαν συνθήκες πραγματικού κενού και μέσα του τα πεδία Higgs δημιουργούσαν μια σειρά ιδιαίτερων φυσικών ιδιοτήτων για κάθε μια φυσαλίδα. Κατά τη διάρκεια αυτού του συμπαντικού αναβρασμού, η ενέργεια των πεδίων Higgs είχε τη δυνατότητα να παράγει σωματίδια μεγάλης ενέργειας, τα οποία συγκρουόμενα μεταξύ τους παρήγαγαν με τη σειρά τους άλλα σωματίδια. Τότε η πληθωριστική διαστολή σταμάτησε και ως αποτέλεσμα των προηγούμενων διαδικασιών έχουμε τη δημιουργία μιας νέας σειράς σωματιδίων πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ικανών να δημιουργήσουν αυτό που σήμερα ονομάζουμε μεγάλη έκρηξη. Όπως είναι φανερό, σύμφωνα με τη θεωρία του πληθωρισμού, η μεγάλη έκρηξη δεν είναι η αρχή της συμπαντικής δημιουργίας, εφόσον πριν από αυτή, όπως ήδη αναφέραμε, δημιουργήθηκε μια σειρά φυσικών διεργασιών που την προκάλεσαν. Αυτό όμως που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι με βάση τη θεωρία του πληθωρισμού υπολογίζουμε ότι η ακτίνα του ορατού στον άνθρωπο σύμπαντος είναι 3×10^23 φορές μικρότερη από την ακτίνα ολόκληρου του μη αισθητού, άρα και μη παρατηρήσιμου σύμπαντος. Με λίγα λόγια, το παρατηρούμενο και μετρούμενο από τις ανθρώπινες αισθήσεις και τα επιστημονικά οργανά μας σύμπαν δεν είναι παρά ένα σπυρί σταριού μέσα σε έναν πολύ μεγάλο σιτοβολόνα. Όπως είναι φανερό, οι υπόλοιπες περιοχές του σύμπαντος πέραν των ορατών είναι γεμάτες είτε από άλλες συμπαντικές φυσαλίδες ή από την ομοιογενή μάζα του ψευδοκενού. Ας δούμε όμως ποια είναι η πιθανή μελλοντική εξέλιξη των φυσαλίδων κενού, οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρία του πληθωρισμού πλημμυρίζουν ολόκληρο το σύμπαν. Όπως είπαμε, κάποια στιγμή η πληθωριστική διαστολή σταματάει. Τη στιγμή εκείνη, η ενέργεια μετασχηματίζεται δημιουργώντας τη συνηθισμένη ύλη που υπάρχει σήμερα στο ορατό σύμπαν. Με λίγα λόγια, οι φυσαλίδες του πραγματικού κενού από εκεί και πέρα μετατρέπονται διαδοχικά σε φυσαλίδες πραγματικής ύλης. Μόλις εμφανιστεί μια τέτοια φυσαλίδα κανονικής ύλης, το τείχομά της διαστέλλεται με ταχύτητα που τελικά πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. Κατά τη διάρκεια της διαστολής, η τεράστια πυκνότητα ενέργειάς της, δηλαδή η ενέργεια των πεδίων Higgs, που είναι συγκεντρωμένη στο τείχομά της, μεγαλώνει συνέχεια. Όταν τα τείχωματα δύο φυσαλίδων συγκρουστούν, η ενέργεια των φλοιών τους έχει τη δυνατότητα να απλωθεί ομοιόμορφα στο πλαίσιο μιας νέας κοινής φυσαλίδας. Στη συνέχεια, η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε σωματίδια κανονικής ύλης, τα οποία εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις συγκρουόμενα μεταξύ τους. Η κίνηση των σωματιδίων αυτών είναι εντελώς τυχαία και έτσι μπορούν να γεμίζουν ομοιόμορφα το χώρο της νέας συμπαντικής φυσαλίδας. Αυτό σημαίνει ότι εάν δύο φυσαλίδες βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη, τότε πολύ γρήγορα τα τειχώματά τους θα συγκρουστούν, απελευθερώνοντας ομοιόμορφα την ενέργειά τους προς όλες τις κατευθύνσεις στο πλαίσιο μιας νέας κοινής συμπαντικής φυσαλίδας. Αντιθέτως, εάν οι φυσαλίδες δεν είναι κοντά τη στιγμή της δημιουργίας τους, το ψευδοκενό, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ τους, θα διασταλεί με τέτοια ταχύτητα, ώστε τα τειχώματά τους, ακόμη και αν κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, δεν θα μπορέσουν ποτέ να συναντηθούν. Η πληθωριστική όμως θεωρία περί δημιουργίας του σύμπαντος συνεχώς ανανεώνεται, οδηγώντας το νου του ανθρώπου σε νέες αντιλήψεις. Σύμφωνα λοιπόν με μια πολύ σύγχρονη εκδοχή της θεωρίας που ονομάζεται αέναος πληθωρισμός,
κάθε σύμπαν φυσαλίδα μέσω μιας διαδικασίας κατάτμισής της σε περισσότερα ακριβή αντίγραφά της έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αενάως, δηλαδή συνεχώς, νέα σύμπαντα φυσαλίδες. Ωστόσο, ο αέναος πληθωρισμός με τον τρόπο αυτό δεν απαντά στο ερώτημα του πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, αφού θεωρεί την έννοια της αρχής του σύμπαντος χωρίς νόημα, αποσυνδέοντάς την από τις μεθόδους αστρονομικής παρατήρησης. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να συζητάμε είναι για την τοπική φυσαλίδα μας, την οποία λόγω της άγνοιάς μας ονομάζουμε σύμπαν. Αυτό συμβαίνει επειδή αν ο πληθωρισμός συμβεί μια και μόνη φορά, τότε χάνεται η πληροφορία για το τι υπήρχε πριν από αυτόν. Έτσι, οποιαδήποτε προσπάθεια να μάθουμε το πώς ξεκίνησε ο κόσμος μας παρατηρώντας το ορατό μόνο σύμπαν, είναι μάταιη. Συνεπώς, το ερώτημα ποια είναι η αρχή του ορατού σύμπαντός μας παραμένει πάντα ένα καθαρά φιλοσοφικό ερώτημα. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Άλαν Γκουθ στο βιβλίο του «Το πληθωριστικό σύμπαν», από τη στιγμή που η βιωσιμότητα της έννοιας του αέναου πληθωρισμού θα διαπεράσει το υποσυνείδητό μας, θα αλλάξει δραματικά και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις θεωρίες του σύμπαντος. Η άποψη που επικρατεί σήμερα, τόσο στο πλαίσιο της χριστιανικής και της ιουδαϊκής θρησκείας, όσο και στον επιστημονικό χώρο, θεωρεί την απαρχή του σύμπαντος σαν ένα μοναδικό γεγονός. Τον 5ο αιώνα, ο Άγιος Αυγουστίνος περιέγραψε στις εξομολογήσεις του τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος άρχισε με τη δημιουργία του σύμπαντος, ενώ οι σύγχρονοι επιστήμονες συχνά αναφέρουν τη μεγάλη έκρηξη σαν την αρχή του χρόνου. Παρόλο που οι επιστήμονες συμφωνούν εν γέννη ότι δεν γνωρίζουμε τι προηγήθηκε της μεγάλης έκρηξης, η τάση να θεωρούν την έκρηξη αυτή σαν την αρχή του χρόνου είναι συνηθισμένη. Αν όμως οι αρχές του αέναου πληθωρισμού είναι σωστές, τότε η μεγάλη έκρηξη δεν είναι ένα μοναδικό γεγονός δημιουργίας, αλλά κάτι που είναι παρόμοιο με τη βιολογική διαδικασία της διαίρεσης των κυττάρων. Αν θεωρήσουμε ότι ισχύει η πληθωριστική θεωρία, τότε η μεγάλη έκρηξη, στο πλαίσιο της τοπικής φυσαλίδας μας, που συνέβη πριν από 10 με 15 δισεκατομμύρια χρόνια, δεν ήταν η αρχή ολόκληρου του σύμπαντος, αλλά μόνο ενός μικρού τμήματός του, το οποίο αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις. Το σύμπαν, στην υπεραισθητή μορφή του, υπήρχε πριν από το δικό μας και θα συνεχίσει να υπάρχει στην αιωνιότητα και μετά την καταστροφή του κόσμου μας. Το πρόβλημα όμως του πληθωρισμού είναι ότι η αιωνιότητα αφορά μόνο το συμπαντικό μέλλον της και όχι το παρελθόν της, εφόσον με τη δημιουργία κάθε νέας φυσαλίδας διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν τις προηγούμενες φυσαλίδες από τις οποίες προέρχεται. Οι ιδέες όμως και οι επιστημονικές προτάσεις που γεννιόνται μέσα από τη θεωρία του πληθωρισμού έχουν πάρει τη μορφή καταιγίδας. Έτσι, το 1982, ο Αλεξάνδερ Βιλενκίν από το Πανεπιστήμιο Τάφτς πρότεινε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε μέσω κβαντικών διαδικασιών κυριολεκτικά από το τίποτα. Με τον όρο όμως τίποτα, ο Βιλενκίν υπονοούσε, όπως είχε προτείνει προηγουμένως ο Τραϊόν, όχι μόνο την απουσία ύλης, αλλά συγχρόνως την ανυπαρξία χώρου και χρόνου. Για να καταλήξει στα συμπεράσματά του, ο Βιλενκίν χρησιμοποίησε ιδέες τόσο από τη θεωρία της σχετικότητας, όσο και από την κβαντική φυσική. Η θέση αυτή δεν είναι κάτι που ξενίζει τους φυσικούς. Όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα άλλωστε και με τη θεωρία της σχετικότητας, το μόνο πραγματικά υπάρχον μέσα στο σύμπαν είναι το απροσπέλαστο για τις ανθρώπινες αισθήσεις χωροχρονικό συνεχές. Το χωροχρονικό συνεχές, όπως λέει και το όνομά του, δεν μπορεί να κοπεί σε κομμάτια. Αν όμως, παρόλα αυτά,
με κάποιο τρόπο πιστέψουμε πως το διαιρέσαμε, τα παραγόμενα κομμάτια του αποτελούν ψευδέστηση των αισθήσεών μας και οι ιδιότητές τους δεν έχουν καμιά σχέση με τις ιδιότητες του συμπαντικού χωροχρονικού συνεχούς. Η επιστήμη σήμερα, προκειμένου να μπορέσει να μετρήσει το σύμπαν, χώρισε το χωροχρονικό συνεχές σε δύο μέρη, τον χρόνο και τον χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο ανθρώπινος χρόνος, ούτε ο μετρούμενος χώρος περιγράφουν κάτι από το πραγματικό σύμπαν, αφού αποτελούν ψευδαίσθηση των ανθρώπινων αισθήσεων. Το ίδιο συμβαίνει και με την ύλη, εφόσον, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας, η ύλη δεν αποτελεί παρά ένα πύκνωμα του χώρου. Αλλά ο ίδιος ο χώρος δεν είναι τίποτε άλλο από μια ψευδαίσθηση, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή καθεαυτή η ύλη είναι μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν ο χώρος, ο χρόνος και η ύλη που αποτελούν το υλικό δημιουργίας του σύμπαντος είναι ένα τίποτα, μια ψευδαίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας, τότε η άποψη του Αλεξάντερ Βιλενκίν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από το τίποτα δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια. Το 1981 διατυπώθηκε μία νέα άποψη από δύο μέτρ της κοσμολογίας. Ο Στίβεν Χόκινγκ από το Κέμπριτζ και ο Τζέιμς Χάρτλ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας εξέφρασαν την άποψη ότι το σύμπαν ούτε καταστρέφεται ούτε δημιουργείται. Απλώς υπάρχει. Όπως και στη θεωρία του Βιλενκίν, ο πληθωρισμός χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγεθυνθεί το σύμπαν από το αρχικό υποατομικό του μέγεθος στις διαστάσεις του κόσμου μας. Η άποψη των Χάρτλ Χόκινγκ καταγράφηκε και έγινε γνωστή ως η δίχως όρια πρόταση. Το όνομα αυτό δόθηκε επειδή στην εν λόγω θεωρία περιλαμβάνεται το κριτήριο ότι ο χωροχρόνος δεν έχει αρχικό όριο. Όπως γίνεται αντιληπτό από όλα τα προηγούμενα, αυτό το οποίο οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται σαν σύμπαν δεν αποτελεί παρά μια μονάχα φυσαλίδα μέσα σε έναν ωκεανό συμπαντικών φυσαλίδων. Αυτή ακριβώς τη δομή του σύμπαντος, των διαφορετικών κόσμων φυσαλίδων, περιέγραψαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι Λεύκηπος και Δημόκριτος με μεγάλη ακρίβεια, συμπληρώνοντας μερικά ακόμα γεγονότα που σήμερα γνωρίζουμε ότι αληθεύουν. Σε μερικούς από αυτούς τους κόσμους, γράφουν, δεν υπάρχει ούτε ήλιος ούτε σελήνη. Σε άλλους, τα δύο αυτά ουράνια αντικείμενα είναι μεγαλύτερα από όσο στο δικό μας κόσμο και σε άλλους περισσότερα. Τα διαστήματα μεταξύ των κόσμων είναι άνισα. Σε μερικά μέρη υπάρχουν περισσότεροι κόσμοι, σε άλλα λιγότεροι. Μερικοί αναπτύσσονται. Μερικοί είναι στο αποκορύφωμα της ανάπτυξής τους και μερικοί παρακμάζουν. Αλλού οι κόσμοι γίνονται και αλλού αποσυντίθενται. Η καταστροφή τους οφείλεται στην αμοιβαία του σύγκρουση.